είμαστε στο Χόντρος, είμαστε Χόντρος, Χόντρος. Είναι το ένα χωριό της Βιάνου. Ένα παράδοση, αυτό θυμούμε παλιά, παλιά έτσι παγώναμε τα πάντα στους πολιτικούς συλλόγους, τα παλιά τα χρόνια. Φτιάχναμε δεξαμενές και βάζαμε πάγο και τα φρούτα, μπύρες, οι κοακόλες, τα κρασιά ήταν όλα μέσα στον πάγο. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο του συλλόγου που είναι ο παπάς. Γεια και χαρά! Είτε γίνεται, όλα καλά! Καλά, εσείς! Φωτογραφίες βλέπω, παλαιινές φωτογραφίες. Το παλιό δημοτικό σχολείο ήταν εδώ, του Κόντρου. Αυτό ήταν το δημοτικό. Το τελευταίο είναι ενεργεία δημοτικό. Ναι. Γιατί είχε χώρο σε τρία δημοτικά σχολεία. Αυτό... Ήταν ένα στην Κόντρο, ένα στην Περβόλα και εδώ ήταν το τελευταίο. Να πούμε ότι το χωριό Χόντρος είναι ένα χωριό της Βιάνου. Χωριό της Βιάνου, στο Δήμο Βιάνου. Ναι. Ένα χωριό με, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση χωριό της Δήμου Βιάνου. Ξεκινάει από εδώ πάνω από το Χόντρος και καταλήγει στην Δερματόσκαλα. Και είναι ένα ενιαίο χωριό, απλά έχει μεγάλες διαφορές και έχουμε κάνει, το έχουμε χωρίσει σε γειτονίες. Σε γειτονίες. Ναι. Όπως ήταν, όπως πάνω λένε, πάνω ο πάνω Μαχαλάς, ο κάτω Μαχαλάς. Είναι Υπερβόλα. Είναι Υπερβόλα, είναι ο Αποστολιανός, είναι ο Χόντρος. Και μετά κατεβαίνουμε Καστρί και τον Άρη Γιάννη. Και έχουμε και το Καστρί και το Καστρί. Είναι όλα είναι. Και βλέπω εδώ, αυτός ο χώρος ποιος ήταν παλιά. Αυτό εδώ πρέπει να είναι ο Άρη Δημήτρης, που είναι ο γαλακτοκτισμένος, που είναι στο Καστρί πάνω. Ο γαλακτοκτισμένος. Είναι του 13ου αιώνα η εκκλησία. 13ου αιώνα. Πάρα πολλές εκκλησίες παλιά υπήρχαν που τσιστίζανε μεγάλα και δίνανε. Τότε το είχαν τάμα οι βοσκοί, ειδικά σε περιοχές που ήταν το νερό δισεύρετο. Το είχαν τάμα οι βοσκοί να χτίσουν για να έχουν μετά νερό, να χτίσουν τα οζάντος, να τα έχουν να τα ταΐσουν, να τσίσουν οδεύουν, να τσίσουν βοηδά. Η Παναγία και βάζανε το, και γάλα, βάζανε το γάλα και το έχουν χτίσει τις εκκλησίες. Παλαινή βρύση είναι αυτή. Αυτή είναι, αυτή εδώ κάτω στο χωριό, στο Κόντρο είναι αυτή η βρύση. Ναι. Παλαινίδες, παλιά. Και παλιά ανθρώποι που έχουν. Παλιά ανθρώποι βέβαια. Έχουμε και κάποιους ήρωες επανάστες στο σχολείο. Σχολείο ήταν από εδώ σας. Κοπέλι, πάει, κάνεις εσύ. Όχι, δεν το πρόλαβα εγώ για λίγο. Άρα εσύ κάνεις, είσαι στη Βιάνο. Εγώ πήγα στη Βιάνο, δεν λόγω, ναι, ήμουν μητσός εγώ, είμαι μητσός. Και έχουμε κάνει τώρα εδώ ένα πανηγύρι, ένα γλέντι. Εδώ έχουμε τη 13η γεωτική συνόχρονη. Άρα το παλεύετε χρόνια. Το κάνουμε 20 χρόνια, είχαμε και με τον κορονοϊό κάποιες απώλειες σε κάποιες άλλες. Όχι ευχάριστα σημάντα και φτάνουμε εσείς στη 13η. Αλλά αν το πάρουμε σε χρόνια, κάνουμε πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20. Ξενόχοντρος. Ξενόχοντρος ο Χόντρος που έχει σχέση και το χωριό. Οι παλιοί τι λένε. Έτσι τώρα υπάρχει μια παραφιλολογία. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Κάποιοι λένε ότι τον αγαπούσαμε από το Χόντρο. Το Χόντρο. Και λέει Χόντρος, Χόντρος. Ναι. Ή κάποιος Χοντρός, ξέρω εγώ, μπορεί ή δεν ξέρω. Ναι, πώς πήγε. Γιατί σε όλη την Κρήτη υπάρχει έννοια του Χόντρου. Σαν Χόντρος. Εδώ το Ξενόχοντρο, ναι. Πιστεύω ότι υπήρχαν κάποιοι που τον λέγανε Τραχανά το Χόντρο. Δεν νομίζω. Δεν το λέω. Δεν νομίζω. Ο Τραχανάς είναι. Τριβούς ούτε Τραχανά. Δηλαδή έννοια που το γνωρίζει το συγκεκριμένο φαγητό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν νομίζω να το ξέρει κανένας έτσι. Χόντρο, Ξενόχοντρο, στάρι με τσιγκοκλούς που έχουμε συνηθίσει να ακούμε εδώ πέρα στην περιοχή. Και κάθε χρόνο οι γυναίκες του χωριού. Κάθε χρόνο εθελοντικά εδώ είναι, σε αυτό το σύλλογο, γιατί είναι όλα εθελοντικά. Οι γυναίκες του χωριού μαζεύονται, μαζεύει κάθε μια από τσικάλι της που λέμε και ερχόμαστε εδώ και το μοιράζουμε πάλι εθελοντικά με τα παιδιά του χωριού, τα πιο νέα παιδιά, πιάνουν έτσι δίσκους, καλωσορίζουμε τον κόσμο και πίνουμε το κρασί μας. Όμορφα και ωραία. Όμορφα και ωραία, πιο πολύ μαζωμένοι. Το Ξενόχοντρο τώρα. Τον ετοιμάζει ο καθένας στο σπίτι του ή είναι. Το Ξενόχοντρο, επειδή για να είναι όλος ο ίδιος. Όχι, να είναι ομοιόμορφος. Αν μην είναι όλος πιο ξενός και αυτό, ναι. Πιο ξενός, γιατί είναι και ιδιαίτερο μαζί. Βέβαια. Προσπαθούμε να το κάνει ένας τον Ξενόχοντρο. Μαζεύουμε το γάλα. Το γάλα. Κάθε χωριανός βέβαια θέλει το γάλα. Α, είναι χορηγία και το γάλα. Βέβαια, τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Είναι χορηγία από τους ανθρώπους του χωριού. Φέρνει το γάλα του. Και να λαμβάνει ένας άνθρωπος να τον ψήσει με το καζάνι του. Υπάρχει κάποιος που έχει, ας το πούμε, την παράδοση που κρατάει. Ποιος είναι δηλαδή ο. Εδώ τα τελευταία χρόνια μας τον ψήνει ο Χρήστος ο Λουλάκης μαζί με τον αδερφό του, τον Βασίλη τον Λουλάκη. Φυσικά κάναμε χοντριζιανό. Τον Βασίλη τον κάναμε χοντριζιανό γαμπρό. Α. Και μας έκανε τη τιμή και τη βοήθεια τη μεγάλη να μας τον ψήσουν, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είναι γιορτή Ξενόχοντρο. Ο Ξενόχοντρος πρέπει να είναι καλός.
πρέπει να. Και μας κάνουν την τιμή να το παστρεψίσουν, να μας το λένε. Φέτος χοχλιούς δεν βάλαμε. Χοχλιούς δεν βάλαμε, δεν βρήκαμε. Δεν βρήκαμε. Τι είχατε χαλάσει το χάλος. Δυσέβρετη και η. Δυσέβρετη. Η ξηρασία δυστυχώς έχει. Έχει παντού το αγγίγμα. Είναι μια λυσίδα μεγάλη που άμα κοπεί ένα αυτό μετά παίρνει παραμάσγαλα και τα υπόλοιπα. Άρα υπάρχει μέσα ξενόχωρο να το δείξουμε στον κόσμο. Ναι, να πάμε. Ο πίνακας είναι πάντως ακόμη πάει του σχολείου. Ναι, έχουμε κάτι όσο περισσότερα μπορούσαμε από το σχολείο να παίρνουμε. Εδώ είναι ο ξενόχωρος. Εδώ είναι έτοιμος. Εδώ είναι έτοιμος. Αυτός τώρα. Αυτός είναι ο φρέσκος. Ο φρέσκος. Γιατί οι Ζηνέζοι παλιά τον εξαιρέσαν ακόμα. Τον εξαιρέσαν γιατί τον έχουν όλο τον χρόνο. Για να τον έχουν όλο τον χρόνο. Που τον βάζανε στο δώμα. Στο δώμα. Στο δώμα. Και άμα δεν το τρώγανε τα κοπέλια. Άμα δεν το τρώγανε τα κοπέλια, ωστόσο. Είχε πετύσει κανένα δώμα. Η βαζιά μου εξαίρενε μέχρι που ζούσε καημένη. Εξαίρενε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Είχε το ξενόχοντρο. Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι ξεκινάμε με ξύγαλο. Ξεκινάμε το γάλα που γίνεται, το κάνουμε ξύγαλο. Ξύγαλο, ξυδιάζει δηλαδή το γάλα. Το γάλα γίνεται ξυνόγαλο το γνωστό. Και μετά μπαίνει το στάρι, βράζονται μαζί και είναι το ξυνόγαλο. Είναι 27 λεπτά γιατί είναι πιο καλό να μα έρθει. Μια χαρά τα πεζάμε. Και μετά βάζουμε το πλιγούρι και το ανακατεύουμε εκεί μέχρι να πήξει. Να πήξει αυτή τη μορφή εδώ. Να πήξει αυτή τη μορφή. Και μετά τον εξαιρέναμε. Και τον έχουμε όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο, στο δώμα. Πόσα κιλά περίπου, δηλαδή, φτιάχνει. Φτιάχνουμε γύρω στα 100-150 κιλά γάλα. Περίπου. Γάλα. Ξαρτάται. Αυτό μετά μπαίνει και το πλυγό. Το σπάνι. Δηλαδή, και τώρα είναι. Πάνω από 100 κιλά, Ναι, παραπάνω. Γιατί μπαίνει και 10 κιλά πλυγούρι, σίγουρα. Και σήμερα έχουμε τον καλλιτέχνη, πιο καλλιτέχνη. Σήμερα μας διασκεδάζουν Νεκτάρος Σαμόλης, το συγκρότημά του. Ωραία νεολαία, μικιά κοπέλια. Πολύ ο κόσμος, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο πάρα πολύ, τον Νεκτάρος Σαμόλη πάρα πολύ, τις γυναίκες που προσφορά τους κάθε χρόνο. Αλλά και αυτοί που βοηθούν. Βέβαια, χωρίς το φαγητό δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Πάντα επιτυχίες να έχετε. Να καλά, ευχαριστούμε. Να πούμε ότι τα χωριά της Κρήτης που βρίσκονται στα στενά μέσα έχουν μεγάλη δύναμη ακόμη. Ότι κάποιος που έρχεται από την Αθήνα ή από ένα άλλο μέρος και θέλει να γνωρίσει την Κρήτη, είναι καλό να εισχωρήσει. Εγώ έχω πει ότι η Κρήτη δεν είναι ωραίες οι παραλίες, ωραίες οι μεγάλες πόλεις, ωραία τα ξενοδοχεία, αλλά η Κρήτη είναι τα χωριά της. Τα χωριά. Οι νοοτροπίες, οι παραξενιές, η τοπολαλιά, τα ήθη και τα έθιμα και κάποια φαγητά που τα κρατούμε. Κάποια φαγητά ιδιαίτερα τα οποία δεν βρίσκονται στην Ελλάδα. Για φέραμε ένα πιάτο να πούμε μια νοικοκυριάκια να βάλει να το δοκιμάσουμε. Όχι, μεγάλο κομμάτι, ένα μισό. Ένα μισό, μωρέ, μισό. Τι ένα μισό αυτό. Ωραίο, παιδιά. Παιδιά, η μυρωδιά είναι ιδιαίτερη. Σε πολλούς αρέσει, σε πολλούς δεν αρέσει. Ναι, είναι ιδιαίτερο γαλλικό. Δηλαδή η γυναίκα μου άμα ακούσει τραγανά, φέει. Φέει, φέει. Άμα ακούσει τραγανά, φέει. Έλα σου πες ένα, σ' αρέσει ο τραγανάς. Τώρα λέγαμε για τη γυναίκα μου ότι φέει. Και εσύ φέες. Φέες και εσύ. Έλα, δηλαδή εσύ που το μόνο στην πεθερά και στη μάνα. Εγώ το ναι. Το εμάλτον το τρώσω μοναχός μου. Μοναχός, το μαγειρεύεις. Τα πάντα κάνουμε. Μαγειρεύεις. Να πούμε τον τραχανά, με πόσες παραλλαγές μπορούμε να φτιάξουμε. Εδώ είχα. Σκουπίσαμε την κάμερα γιατί. Εδώ είχαμε πολλές παραλλαγές σε αυτή τη γιορτή τη συγκεκριμένη. Αλλά δυστυχώς οι γυναίκες που ξέραν να τις κάνουν κάποιες πολύ παραδοσιακές συνταγές αντιπορέψανε και καμιά φορά οι νέες τώρα δεν το ρισκάνε. Ενώ ξέρουν να τις κάνουν, φοβούνται καμιά φορά. Είχαμε με την γλυκοκολοκύθα, θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σάλο. Ξενόχοντρο με γλυκοκολοκύθα. Ναι. Φανταστικό. Και μπορούσε όλα τα όσπρια σε λαχανικά να μπει και ο ξενόχοντρο μέσα. Αυτό παιδιά αυτό εδώ το είτε ξεραθεί είτε έτσι μπορεί να το φτιάξεις με όλα τα λαδερά. Μπορεί να το βάλεις με τα μπλουμ. Τα μπλουμ και σούπες, κάνει φανταστικές σούπες. Σούπες. Να το βάλεις με κρέας. Μια παλιά συνταγή ήταν με τα λιόπαστα. Ναι, τα λιόπαστα βάζω όλα. Και θυμούμαι ξέχαστα, πηγαίναμε στο γονικό
και το μεσημέρι που τρώγανε να βγάλει η ζεζιά τα λιόπαστα. Όταν το βλέπουμε εμείς με μια κοπέλια, εμένα δεν μ' άρεσε. Σε εμένα τα λιόπαστα δεν μ' άρεσε. Εντάξει, γενικά και ο τραχαλός δεν μπορούσε να τσιγώ κοπέλι. Αλλά τώρα, ρε φίλε, αυτές οι γεύσεις είναι που σου ξυπνάνε τα δικές αναμνήσεις και λες πού είσαι ρε γιαγιά να φτιάξει μια μερίδα λιόπαστα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά, παιδιά, φιλάκια πολλά. Ή θα τρεφάω εγώ πίεση στη δουλειά σου, τι ζορίζεσαι. Και... παιδιά, και αν τον απολαύσετε. Θα φάω τον τραγανά. Παιδιά, είναι ζεστός. Η γυναίκα μου ζεστό τον τρώει. Παγωμένο τον, μάλλον ξέρω δεν τον τρώει. Έχει ιδιαίτερο άρωμα. Συγκεκριμένος είναι, είναι τσιμπημένος λίγο ξινός. Ξινόχοντρος λέγεται. Ξινίζει. Εμένα μου αρέσει προσωπικά να ξινίζει, γιατί τότε φαίνεται η γεύση του ξινόχοντρου. Όντως δεν παίζεται. Πολύ ιδιαίτερος. 120 κάτι. Λεωνίδα. Πού είσαι, έλα εδώ. Το ξέρεις τι έκανε η Λεωνίδα. Πήγε έτσι, παρά το να βγει έξω. Λεωνίδα, αν πήγε βάζεις αυτό δεν μπορείς να φας. Μια γεύση που δυστυχώς κάποια στιγμή θα χαθεί από την κουζίνα της κριτικής οικογένειας. Αυτά, παιδιά, από εδώ, από το Χόντρος. Θα βγάλουμε μερικά βιντεάκια εδώ με το Σαμπόλη τον φίλο. Να είστε καλά. Μην αφήνετε την παράδοση να χαθεί και να χάνετε.